και πάμε χωρίς άλλη καθυστέρηση να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, με τον... να έρθουμε στο στούντιο μέχρι να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και με τον Χρήστο Αβραμίδη. Έχει γίνει κάτι εντυπωσιακό, το συζητούσαμε στο διάλειμμα, Αντώνη. Βγήκε απέναντι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Ναι, πράγματι. Αυτό έγινε χθες, νομίζω, ή σήμερα, μια ανακοίνωση η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ουσιαστικά αυτό που έλεγαν ήταν ότι. Μισό λεπτό να τη φύγω. Ανοίγω κι εγώ. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Είναι εντυπωσιακό το να συμβαίνει κάτι τέτοιο, να βγαίνει η ίδια η Αστυνομική Ένωση στη Θεσσαλονίκη και να λέει ότι μας έχουν βάλει να φυλάμε εμάς την Όπη και δεν είναι πράγματα αυτά. Το σχέδιο λοιπόν λέει να είναι να κατασκευαστεί βιβλιοθήκη, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Από τον Ιανουάριο και βλέπουμε, άρα τα ΜΑΤΑ συνεχίσουν να φυλάνε ένα κενό κτίριο. Αυτό το είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο κ. Θόδωρος Τσαϊρίδης. Δεν υπάρχει πουθενά λογική, λέει, σε όλο αυτό που συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Είναι αδιανόητο η εκπαίδευση να γίνεται εν μέσω μολότοφ και δακρυγόνων, γιατί κάποιοι έτσι αποφάσισαν. Αντώνη, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και με τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Αβραμίδη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχεις και καλή παρέα. Βρισκόμαστε με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος και μόλις τελείωσε η συναυλία που έδωσε σε αλληλεγγύη προς τους φοιτητές. Και αν δείτε πίσω μας, παρότι έχουν κρυφτεί λίγο, είναι οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες έχουν έρθει εδώ για να φυλάξουν. Αχνοφαίνονται, βλέπουμε. Αστυνομίας, έχουν έρθει για να φυλάξουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και είχαμε και μια άβρα η οποία ήρθε πιο πριν για να φυλάξει τα ΜΑΤ. Είναι και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Μπορεί να ήθελαν να ακούσουν Ζερβουδάκη. Ναι, μπορεί. Να πούμε ότι χθες το βράδυ είχαμε την πρώτη είσοδο της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Κατά τις 10 με 10 και μισή, όταν το Πανεπιστήμιο ήταν τελείως άδειο, μπήκαν 6 άνδρες στις ΟΠΗ, βγήκαν στις φωτογραφίες τους, έκαναν μια βόλτα και στη συνέχεια, μόλις οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα, υπήρξε μια αλλαγή. Βγήκαν έξω και αντικαταστάθηκαν από τα ΜΑΤ, τα οποία ήρθαν εδώ και παραμένουν έξω από την Βρετανία και ταυτόχρονα άλλες δημιουργίες είναι έξω από το βιολογικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Σήμερα τη συναυλία την παρακολουθούσατε παρέα, δηλαδή? Σήμερα ναι, που και που έβγαιναν και παρακολουθούσαν κάποια από τα τραγούδια και κάποια από τα συνθήματα. Δεν γνωρίζουμε αν τους άρεσε, θα τους ρωτήσουμε. Εντάξει, λογικό είναι όρος, Ζερβουδάκη. Εγώ θέλω να διαβάσω, επίτρεψέ μου, γιατί θα ήθελα και να μου το σχολιάσει και ο κύριος Ζερβουδάκης. Ο κύριος Τσαϊρίδης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, είπε μεταξύ άλλων: δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία σε μόνιμη παρουσία μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αστυνομία στα πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι η δεύτερη φορά που ενώσεις των αστυνομικών παίρνουν θέση για το ζήτημα. Και αυτό είναι πολύ παρήγορο, διότι τουλάχιστον σαν κατασταλτικός μηχανισμός δεν έχει νικήσει το δημοκρατικό συνέστημα στους ανθρώπους αυτούς η υπηρεσία αυτή. Τι να πούμε τώρα εμείς γι' αυτό. Ξέρετε, είχα την τύχη να ζήσω το Πανεπιστήμιο ανοιχτό καρδο, δημοκρατικό και ελεύθερο. Έρχομαι μετά από τόσα χρόνια και βλέπω αυτή την μαύρη και απελπιστική κατάσταση, η οποία είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να περάσει, δεν πρόκειται να επιβληθεί. Ήρθαμε σήμερα εδώ να υπερασπιστούμε όλοι μαζί ένα δείγμα παγκόσμιου πολιτικού πολιτισμού, που μιλάω για το άσυλο. Αλλά πάνω απ' όλα ήρθαμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Κύριε Ζερβουδάκη. Επ' αυτού, επιτρέψτε μου να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε και θέλω να σκεφτείτε από τώρα. Είπατε θέλουμε να υπερασπιστούμε τα παιδιά μας. Εγώ καταλαβαίνω από τους υπερασπιστές της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας ότι η Όπη είναι εκεί για να υπερασπιστεί τα παιδιά από τα μπάχαλα. Εσείς μου τα γυρνάτε τώρα. Θέλω λοιπόν μετά το διάλειμμα να μου πείτε από τι υπερασπίζεστε τα παιδιά σας και τι απαντάτε σε εκείνους που λένε ότι αυτά είναι παλιακά πράγματα και πρέπει να ξεπεράσουμε τις αγγυλώσεις του παρελθόντος. Αλλά αμέσως μετά το διάλειμμα, παρακαλώ θερμά, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με έναν αγαπητό σας και εμάς καλλιτέχνη, τον κύριο Ζερβουδάκη, που είναι στο Χρήστο Αβραμίδη. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είμαστε συνδεδεμένοι με Θεσσαλονίκη και με τον καλό συνάδελφο τον Χρήστο Αβραμίδη, που έχει κοντά του
τον τραγουδοποιό, τον κύριο Ζερβουδάκη, που πολλοί και πολλές από εσάς θαυμάζετε και θαυμάζουμε. Σας έκανα ένα ερώτημα πριν. Είπατε ότι είστε εκεί και ο λόγος που δώσατε αυτή τη συναυλία, παρουσία και τον ΜΑΤ απόψε μέσα στο Απιθύτα, είναι για να υπερασπιστείτε τα δικά σας παιδιά. Θέλετε να μου το εξηγήσετε λίγο? Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα ανοιχτούμε άλλο αίμα. Είναι δεδομένο. Η κοινωνία της Θεσσαλονίκης δεν θα ανοιχτεί άλλο αίμα στο Πανεπιστήμιο. Αυτό σας το υπογράφουμε, να είστε σίγουροι. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θέλουμε πραγματικά ελεύθερους πολίτες, κατά πόσο θέλουμε η παιδεία μας, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα να δημιουργήσουν συνειδήσεις οι οποίες θα πάνε τη χώρα μπροστά, την πατρίδα μας μπροστά και επιτέλους αυτόν τον έρημο λαό μπροστά. Δεν μπορεί να υπάρχει η αστυνομία και να πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ότι μπορεί να υπάρξει έρευνα, ότι μπορεί να υπάρξει ελευθεριασμός και ελευθερία, δεν μπορεί να υπάρξει τέχνη, δεν μπορεί να ανασάνει τίποτα ελεύθερο. Μία κουβέντα μόνο υπάρχει. Έξω η αστυνομία του Πανεπιστήμιου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να δούμε. Αυτά τώρα τα φλιναφήματα τα οποία ακούμε, ότι έρχεται εδώ για να προστατέψει ουσιαστικά τα προγράμματα σπουδών και τους φοιτητές, εμείς θα ακούμε βερεσέ. Έχουμε υπάρξει φοιτητές. Έχουμε ζήσει εδώ πέρα ελεύθερα. Είχαμε την τύχη να έχουμε καλούς καθηγητές και όχι καλούς δασκάλους, εννοώ. Δασκάλους για τη ζωή την ίδια και όχι αυτό το φασιστικό μόρφωμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πράγματα και προσπαθεί να επιβάλλει μια βούληση η οποία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την εξέλιξη της χώρας, ούτε με τον πολιτισμό, ούτε με αυτόν τον βαθιά δημοκρατικό λαό. Δεν είναι ανεκτό πλέον αυτό. Ναι, εμείς σαν γονείς πλέον θα βγούμε μπροστά. Σιγά σιγά θα μου πείτε. Ναι, αλλά θα βγούμε μπροστά. Δεν θα ανεχτούμε άλλη βία, άλλο αίμα. Κύριε Ζερβουδάκη, για να το ελαφρύνουμε και λίγο, τους είπατε και Αντάρτικα σήμερα. Από τι άκουσα και πείτε μου. Τους τραγουδήσατε και Αντάρτικα, λέω σήμερα. Κοιτάξτε, εμείς στη συναυλία. Γιατί ήταν ο κύριος Συρίγος είχε πει ότι είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία τα Αντάρτικα. Απλά το θέτω. Δεν το είχε πει ακριβώς έτσι, δεν του άρεσε όμως. Υπάρχουν θεραπείες. Υπάρχουν θεραπείες. Μπορεί να προβεί ο κύριος Συρίγος σε καλές θεραπείες. Εμείς σήμερα εδώ. Εμείς σήμερα εδώ, να σας πω την αλήθεια, αυτό που κάναμε ήταν την καρδιά των φοιτητών, των παιδιών μας. Βεβαίως είπαμε και Αντάρτικα. Έπρεπε να δείτε την ψυχή που βγάζουν αυτά τα παιδιά με αυτά τα τραγούδια. Άρα παραμένουν επίκαιρα, για να σας πάω και λίγο στο περιεχόμενο έτσι, της δικής σας δουλειάς, γιατί έχει ανοίξει μία συζήτηση, το γνωρίζετε, για το κατά πόσο είναι okay, αν αυτή είναι μία συναισθηματική και νοσταλγική σύνδεση με ένα επαναστατικό παρελθόν. Εσείς τραγουδάτε Αντάρτικα με χαρά και το κοινό σας το ίδιο τα προσλαμβάνει. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι η ίδια ιστορία έχει δικαιώσει κάποια πράγματα. Το ότι κάποιοι προσπαθούν στην επανασυγγραφή της, εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Ειλικρινά. Μάλιστα. Κυρία Ζερβουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που... Εγώ σας ευχαριστώ. Ήσασταν απόψε κοντά μας και βέβαια να ευχαριστήσω τον Χρήστο Αβραμίδη που είναι πάντα πρόθυμος να μας δώσει μια εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Σε ακούω, Χρήστο. Και εγώ ευχαριστώ. Μονάχα να σημειώσουμε ότι αύριο θα υπάρχει μία ακόμα συναυλία. Αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη. Είναι με τον Θανάση Παπακοσταντίνου, με ελεύθερη είσοδο. Ο το γνωστό. Θα έρθει στα πλαίσια, το γνωστό Θανάση Παπακοσταντίνου θα έρθει εδώ στη Φιλοσοφική για να μέσα στο κάμπους, φαντάζομαι, προς τους φοιτητές στα πλαίσια του φεστιβάλ, του Ελευθεριακού Φεστιβάλ Κατηλημένων Χώρων και Συλλογικότητων. Μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου αυτή η συναυλία. Μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου στις 9 το βράδυ, αν φυσικά η ελληνική αστυνομία δεν απαγορεύσει. Μπορεί να έρθουν να ακούσουν μαζί του τραγούδια όπως σήμερα. Δεν υπάρχει. Εντάξει, παντού είναι sold out ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Νομίζω ότι και το Απιθύτα θα γεμίσει. Περιμένω με ενδιαφέρον αυτή την εξέλιξη. Χρήστο, θα μας ενημερώνει σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Ζερβουδάκη βεβαίως που ήταν απόψε κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριοι. Ενδιαφέροντα πράγματα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα να δούμε πόσο ήρεμα θα κυλήσουν όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια ιδιαίτερη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα που υπάρχει και η ΔΕΘ. Αύριο ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας να κάνει την ομιλία του. Έχουμε και την συνέντευξη τύπου του την Κυριακή. Οπότε έχουμε εξελίξει. Η καρδιά τώρα των πολιτικών πραγμάτων, τουλάχιστον για λίγο ακόμα, θα χτυπά στην ΔΕΘ. Αντώνη Ριγόπουλα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Και βέβαια, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Ραντεβού αύριο εδώ, 11 και 4 Dan, για να κλείσουμε ενημερωτικά την εβδομάδα με ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Γεια σας.